Εφημερίες χωρίς εφημερεύοντες γιατρούς κάνουν τα νοσοκομεία της Κρήτης. Νομίζω ότι φτάνει, δεν θα πω στα όρια της παρανομίας, θα πω στα όρια της νομιμότητας. Ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε κέντρα υγείας αποδεικνύεται στην πράξη. Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου Ιεράπετρας υπήρχαν μόνο δύο γιατροί ειδικότητας. Ένας παιδίατρος και ένας γιατρός του βιοπαθολογικού. Και εφημερεύανε δύο γιατροί στο κέντρο υγείας που καλύπτανε τα επίγοντα. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες δεν εφημερεύαν. Ούτε παθολόγος, ούτε πνευμονολόγος, ούτε αυτινολόγος, ούτε ανεσολόγος, ούτε χειρούργος, ούτε καρδιολόγος. Ούτε οριλά, από όλες τις ειδικότητες που έχει ένα νοσοκομείο, εφημερεύει μόνο παιδίατρος και στο μικροβιολογικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε τι περιστατικό που πήγαινε εκτός από παιδιατρικό και χρειαζόταν νοσηλεία, θα έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Σήμερα Κυριακή εφημερεύουν επίσης η μία και μοναδική αναισθησιολόγος του νοσοκομείου, η μεευτική κλινική, η κλινική COVID και το ουρολογικό. Έχουν μία γιατρό αναισθησιολόγο, ένα γιατρό ακτινολόγο, έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε κόσμο για να μπορέσει να λειτουργήσει στο νοσοκομείο σε φυσιολογικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργούμε. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της υγείας της Κρήτης είναι το γεγονός πως παρότι τα νοσοκομεία του Λασιθίου διαθέτουν τρεις αξονικούς τομογράφους, την Παρασκευή δεν εφημέρευε κανένας ακτινολόγος, με αποτέλεσμα οι ασθένειες του νομού που έχριζαν αξονικών τομογραφιών και υπερήχων να πρέπει να διακομιστούν στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όπως συζήτηκα από το παρελθόν, μια συγκεκριμένη ασθενή ετοιμαζόταν να γεννήσει, σπάσαν τα νερά. Ήρθε στο νοσοκομείο μας, είχαμε αναισθησιολόγο, δεν είχαμε μευτήρα. Έφυγε για τον Άγιο, είχαν το αντίθετο. Οπότε η ασθενή κατέληξε στο Ηράκλειο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το τύπο delivery των ασθενών κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Επίσης, θα πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν και δεν θέλουμε εμείς οι εργαζόμενοι να φεύγουν οι ασθενείς να πηγαίνουν σε άλλη περιοχή για να πάρουν παροχές πρώτης βοήθειας. Δεν είναι δυνατόν. Όταν φεύγει από την Ιεράπετρα ή από τον Άγιο για να πάει στο Ηράκλειο, πίσω ένα σπίτι μια οικογένεια κλείνει. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου καρδιοκτυπούν επίσης και για το τι μελιγενέστε με τους αναισθησιολόγους. Όταν δεν εφημερεύει ακτινολόγος, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι στα επίγοντα και στις κλινικές να ασκούν ιατρική της δεκαετίας του 80, χωρίς να έχουν τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, είτε διακινδυνεύουν είτε διακομίζουν τα περιστατικά για αξονική και υπέρηχο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Αυτό δεν είναι. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται αρκετές μέρες κάθε μήνα στο μοναστήριο. Την ίδια ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου αποφασίζει κόντρα στα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να μην προκηρύξει θέσεις διευθυντών αναισθησιολογίας για τα νοσοκομεία της Ιεράπετρας και της Ιτίας, αλλά θέσεις επιμελητών Α, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς το brain drain το οποίο υπήρχε για το εξωτερικό να είναι στο εσωτερικό πλέον της Ελλάδος, δηλαδή να φεύγουν από το δημόσιο τομέα και να πηγαίνουν στον ιδιωτικό. Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή η βασική μας πληγή είναι η απώλεια των νέων γιατρών. Γι' αυτό δημιουργείται και το τόσο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Διότι πάντα τα νοσοκομεία στηρίζονταν εμπολείς στους αγροτικούς και στους ειδικευόμενους γιατρούς οι οποίοι έχουν εκλείψει. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο, σημαίνει ότι δεν έχουμε και κανένα μέλλον. Διότι χωρίς νέους γιατρούς δεν μπορεί να υπάρξει δημόσιο σύστημα υγείας.